Η σημερινή συνάντηση στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν να γίνει πολύ πιο μπροστά. Μου προέκυψε ένα σοβαρό θέμα υγείας, όπου δυστυχώς έπρεπε να μείνω κλινήρης για κάποιο χρονικό διάστημα. Και σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή των Δεναγείων εδώ και πολλά χρόνια. Θέλω να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Επειδή περπατάμε σε μια περίοδο εκλογική, προεκλογική, να υπάρχουν παρερμηνίες, να υπάρχουν άλλες προειδεάσεις, θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι καμία σχέση, γιατί εδώ όπου τη βλέπετε παρίστανται και άνθρωποι που θα είναι συνυποψήφοι μας και θα διεκδικήσουν την έκθεση λαϊκής ετοιμιγωρίας. Και νομίζω έχει συνομολογηθεί από όλες τις πτέρυγες του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων ότι το θέμα της ανάγκης είναι μια τεράστια αναγκαιότητα στον πρωτογενή τομέα. Και εγώ το έχω αξιολογήσει σε επίπεδο περιφερειακό. Είναι η πρώτη ιεραρχημένη αναπτυξιακή πρόταξη στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους συναδέλφους μου και της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου, αλλά και της Κεντρικής Υπηρεσίας Περιφέρειας, όπου κάναν όλη την προεξεργασία, κάναν όλη την προπαρασκευή, συλλέξαν στοιχεία, κάναν ιστορικές αναδρομές, είδαν την ιστορική πορεία του συγκεκριμένου φαινομένου και στα συμπεράσματα θα πω πολύ λίγα λόγια για να σας παρουσιάσουν το τι έχουν κάνει τα παιδιά. Ουσιαστικά η παρέμβαση των υποδομών στα Ατενάγη γίνανε περίπου πριν από 90 χρόνια. Αλλά σε όλη αυτή την πορεία οι υποδομές που γίνανε ήταν στο έλεος του Θεού. Και οι αγρότες ήταν στην θεϊκή έκφραση, πότε θα βρέξει, πότε θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Και επειδή το φαινόμενο ανακυκλώνεται κάθε χρόνο, είδα μια οργισμένη έκφραση πολλών αγροτών, παιδιά, εσείς μιλάτε για τη λύση του διαχρονικού προβλήματος της Ατενάγη, αλλά υπάρχει και μια άμεση καθημερινότητα που είναι δραματική για όλους μας. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε πώς θα είναι το άμεσο και το απαντητικό για να αποστραγγίσουμε και να δώσουμε λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα και το άλλο είναι το μεγάλο. Εγώ θα μιλήσω για το δεύτερο. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία και με τα μελετικά που καταθέτουν οι συνεργάτες μου, το 2020 η απώλεια εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή του Ατενάγη, αν δεν κάνουμε παρέμβαση, θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και σε πολύ ορατό χρονικό διάστημα, το 50% των χωραφιών θα είναι ανενεργό, δεν θα είναι για χρήση γεωργική. Αυτό από μόνο του λοιπόν είναι αμήλικτο, είναι απαγορευτικό να βάλουμε άλλες ιεραρχήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι, ενώ στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η ευρύτερη αυτοδιοίκηση δεν είχε προσβασιμότητα στο Γεωργικό Ταμείο, το διαχειριζόταν αποκλειστικά το αρμόδιο κεντρικό Υπουργείο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπου γίνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η σημερινή συνάντηση εμπλέκεται λοιπόν και εντάσσεται μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον περιφερειακό στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν, κυρίως οι περιφερειάρχες, να διαχειριστούμε το 30% του Γεωργικού Ταμείου. Άρα, εναπόκειται σε εμάς που θα έχουμε θεσμικό ρόλο, τώρα ή μετέπειτα, να κάνουμε μια σοβαρή ιεραρχημένη πρόταση αναπτυξιακή με συγκεκριμενοποιημένη ονοματολογία για να προσδιορίσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020 ποια έργα θα εντάξουμε. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι κατά την άποψη της πρώτης αιρετής περιφέρειας και του υποφαινόμενου, πρώτη στη ανάγκη είναι η παρέμβαση στα Ατενάγη. Η προεξεργασία και η προπαρασκευή που έγινε μας δίνουν ένα κόστος μελέτης, αμοιβή της προβλεπόμενης μελέτης, περίπου 2.300.000 ευρώ. Η μελέτη η οποία θα προκύψει και η λύση είναι εναλλακτικές δύο κατά την υπηρεσία μας, θα στα αναφέρουν, θα έρθει να επιλύσει το πρόβλημα των υποδομών, της αποστράγγισης δηλαδή και της υπάρδευσης,
στατενάγει για τα επόμενα 50 χρόνια. Τώρα διερωτάται κανείς και λέει, σε μια τέτοια συγκυρία δύσκολη δημοσιονομική, όπου το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι εξαιρετικά συρρυκνωμένο ή απειροελάχιστο, πού θα βρούμε λοιπόν από εθνικούς πόρους για να καλύψουμε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση και την εκπονή της μελέτης. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα, όπως μέσα από το δράμα Καβάλα, τη μελέτη που προχωρούμε για την νέα εγνατιωδική διασύνδεση της δράμας Καβάλας, βρήκαμε μέσα λοιπόν από την τεχνική βοήθεια να εχωρήσουμε 6 εκατομμύρια στην Εγνατία για να προχωρήσουμε στην απαραίτητη μελετική ορίμαση. Σας λέγω λοιπόν ότι διασφαλίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια, τα 2.300, μέσα από το Γεωργικό Ταμείο ως υποέργο, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλεξιμότητας της συγκεκριμένης δαπάνης. Στόχος μας είναι, η πρόβληση την οποία κάνω, επειδή φαίνεται ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα αναιρέσουν την απρόσκοπτη πορεία της νέας προγραμματικής περίοδου, ότι μετά τον Ιούλιο θα υπάρχει η ονοματολογία ένταξης έργων που θα έχει συναποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα οικεία θεσμοθετημένα δημοτικά συμβούλια και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία των εντάξεων.